Γεια σας κυρίες και κύριοι. Την ανάγκη ολοκλήρωσης των προαπαιτούμενων μέχρι το τέλος Οκτωβρίου, προκειμένου στη συνέχεια να ξεκινήσουν οι συζητήσεις για το ελληνικό χρέος, τόνισε ο Υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Τζακ Λιού, σε συνέντευξη τύπου. Η Μαρία Παπά έχει όλες τις λεπτομέρειες. Μαρία. Στον πάγο έβαλε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών το θέμα του ελληνικού χρέους Ράνια, λέγοντας πως η Ελλάδα πρωτίστως θα πρέπει να ολοκληρώσει τα προαπαιτούμενα, να προχωρήσει τις ιδιωτικοποιήσεις και να πάρει μέτρα για τις τράπεζες. Νέα βολίδα όμως ήρθε και από τη μεριά του Πολ Τόμσεν, ο οποίος ζητά νέες μειώσεις στις συντάξεις και αλλαγές στο φορολογικό και το δημόσιο τομέα. Ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Τμήματος του ΔΝΤ έστειλε τελεσίγραφο στη Γερμανία πως το ταμείο μένει στο πρόγραμμα μόνο με χαμηλότερα πρωτογενή πλεονάσματα, αλλιώς αποχωρεί από την Ελλάδα. Το στίγμα των συζητήσεων στη Ουάσιγκτον έδωσαν και οι δηλώσεις του Έλληνα Υπουργού Οικονομικών μετά τη συνάντησή του με τον Βόλφγκανγκ Σόιμπλε. Τόνισε πως η επιθυμία της Γερμανίας έρχεται σε αντίθεση με τη θέση της για το ελληνικό χρέος για την ελάφρυνσή του. Σε ευχαριστούμε, Μαρία Παπά. Εκατομμύρια Αμερικανοί πολίτες έχουν προειδοποιηθεί ότι οι χειρότερες επιπτώσεις από τη φωνική καταιγίδα Μάθιου είναι πιθανό να μην έχουν έρθει ακόμα. Πάμε στον Κωστή Βέιμο για να μας δώσει όλες τις πληροφορίες. Κωστή. Παραμένουν λοιπόν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης τρεις Αμερικανικές πολιτείες, Ράνια, η Φλόριντα, η Τζόρτζια και η Νότια Καρολίνα. Περισσότεροι από 3,5 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. 1 εκατομμύριο στη Φλόριντα μόνο έμειναν για ώρες χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Ενώ και 4 θάνατοι, η Ράνια, αποδίδονται στο πέρασμα του φωνικού κυκλώνα μόνο στη Φλόριντα. Πολύ τραγικότερη ωστόσο είναι η κατάσταση στην Αϊτή, όπου πέρασε ο κυκλώνας πριν να φτάσει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εκεί έχουμε τουλάχιστον 877 νεκρούς και τεράστιες υλικές ζημιές. Ενώ εκφράζονται και φόβοι για ξέσπασμα επιδημίας χολέρας. Σε ευχαριστούμε, Κωστή, για την ενημέρωση. Ένας άνδρας και μια γυναίκα ήθελαν να σκορπίσουν το θάνατο και τον τρόμο στην καρδιά της τουρκικής πρωτεύουσας, πυροδοτώντας 200 κιλά πλαστικό νεκρηκτικό νητρικού αμμονίου. Μια πληροφορία από το Νταγίρ Μπακί κινητοποίησε τις τουρκικές αρχές. Οι αστυνομικοί τους εντόπισαν σε αυτοκίνητο, λίγο έξω από την Άγκυρα. Όταν ζήτησαν από τους δύο επιβαίνοντες να παραδοθούν, εκείνοι προτίμησαν να πυροδοτήσουν τα εκρηκτικά και να αυτοτιναχθούν. Το υλικό που χρησιμοποίησαν και ο τρόπος που το είχαν προετοιμάσει θυμίζουν σύμφωνα με τις αρχές το ΠΚΚ. Η έκρηξη σημειώθηκε σε δρόμο που συνδέει την Άγκυρα με την πόλη Χαϊμανά. Μεγάλες ζημιές, κυρίες και κύριοι, άφησε πίσω του το κύμα κακοκαιρίας που έπληξε τις περισσότερες περιοχές της Ελλάδας. Στην Αργολίδα, η καταιγίδα προκάλεσε μεγάλες καταστροφές με αποτέλεσμα να διακοπεί ηλεκτροδότηση σε πολλές περιοχές. Εκτεταμένα ήταν τα προβλήματα από τις πλημμύρες στην Πάτρα αλλά και τον Πύργο, που οι δρόμοι μετατράπηκαν σε χυμάρους. Στη Ζάκυνθο, ο νεμοστρόβιλος ξύλωσε οροφές από σπίτια, έριξε δέντρα και προκάλεσε πολλές υλικές ζημιές. Μεγάλα τα προβλήματα και στην Κέρκυρα, που μάλιστα χρειάστηκε η συνδρομή της πυροσβεστικής ώστε να απεγκλωβιστεί ο οδηγός από το όχημά του, το οποίο είχε παρασύρει το ρέμα. Κατά δεκάδες σπέβδουν οι εργαζόμενοι να κλείσουν τα μπλοκάκια παροχής υπηρεσιών. Οι επιβαρύνσεις είναι τεράστιες, ενώ καλούνται να πληρώσουν 130 ευρώ το μήνα, ακόμα και όσοι έχουν μηδενικές εισπράξεις. Ο Γιώργος Σαραντάκος έχει το ρεπορτάζ. Γιώργο. Καλησπέρα. Θα θυμάσαι άλλωστε και εσύ τις μεγάλες σφορές με τις πινακίδες για την κατάθεση των πινακίδων. Κάτι ανάλογο συμβαίνει τώρα και με την κατάθεση για τα μπλοκάκια, καθώς εκτός των άλλων έχουν να πληρώσουν τέλος επιδεύματος 650 ευρώ, αυξημένη φορολογία 27%, ασφαλιστικές εισφορές 23% και όπως είπες και εσύ, ακόμα και αν έχουν μηδενικό εισόδημα 131 ευρώ το μήνα. Μάλιστα, σε ευχαριστούμε για την ενημέρωση, Γιώργο Σαραντάκο. Μεγάλη επιχείρηση κατακυκλώματος ναρκωτικών είναι σε εξέλιξη από χθες το Τατόι. Πάμε στον Παναγιώτη Μπούσκιο για να μας δώσει τις λεπτομέρειες. Παναγιώτη. Καλά από η Μαράνια, η περιοχή του Τατοίου μπορεί να είναι μακριά από τη θάλασσα, αλλά αυτό δεν εμπόδισε τους άνδρες του λιμενικού να συλλάβουν 4 άτομα που στην κατοχή τους, όπως είπες και εσύ, είχαν ποσότητες ναρκωτικών. Μπήκαν λοιπόν σε ένα σπίτι, εκεί είχαν μαζί τους και τον ειδικά εκπαιδευμένο σκύλο, ο οποίος πολύ εύκολα εντόπισε τα ναρκωτικά. Σχεδόν 5 κιλά χασίς βρέθηκαν, ένα περίστροφο, 2 ζυγαριές ακριβίας, μία βαλίστρα και 5 βέλη και πολλά κινητά τηλέφωνα. Ενώ να πούμε, Ράνια, ότι ένας από τους 4 ληφθέντες προσπάθησε να διαφύγει, αλλά λίγο αργότερα καταδιώχθηκε από τους άνδρες του λιμενικού και συνελήφθη και εντοπίστηκε και συνελήφθη στην αυλή διπλανού σπιτιού. Ράνια. Σε ευχαριστούμε για την ενημέρωση, Παναγιώτη Μπούσιο. Εδώ τελείωσε το απογευματινό δελτίο ειδήσεων του Star Channel. Επόμενη προγραμματισμένη ενημέρωσή σας στο κεντρικό δελτίο στις 8:05 με τον Παναγιώτη Στάθη. Κυρίες και κύριοι, καλό και χαρούμενο απόγευμα να έχετε. Γεια σας.